Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο κύριο εδώ μέσα από την συχνότητα της Έρτιμος ΑΕΚ Αρναούτολου. Χαρακτηριστική και εικόνα δίπλα μου. Αναμένεται σταδιακή περαιτέρω επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα. Μέσα στη νύχτα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης τα όποια φαινόμενα θα δούμε δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να έχουν και ένταση και κάποια διάρκεια σε συνδυασμό επίσης και με δυνατούς ανέμους, ίσως και να εκδηλώνονται και κάποιες τοπικές χαλαζοπτώσεις. Όλα αυτά σε λίγο. Να δούμε την αιτία της όλης εξέλιξης. Έχω μια ατμοσφαιρική διαταραχή εδώ στην Αδριατική. Σταματώ λίγο τις απογευματινές, κυρίως βραδινές ώρες. Βλέπετε την κίνησή της. Κινείται προς την περιοχή μας. Αυτή έφερε πολλά προβλήματα στη Δυτική Ευρώπη με σφοδρούς ανέμους και πολύ δυνατές βροχές. Αν και εξασθενημένη, καταφέρνει και θα καταφέρει να προκαλέσει έτσι και πολλές βροχές στην χώρα μας και θα φέρει και δυνατούς ανέμους κατά τόπους. Και μάλιστα οι θερμοκρασίες θα ευνοήσουν και κάποιες χιονοπτώσεις στις ορεινότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Θα δούμε σε λίγο τα υψόμετρα. Δείτε τώρα την κίνηση αυτού του συστήματος. Στροβιλιζόμενο γύρω από τον εαυτό του, θα περάσει μέσα στη νύχτα πάνω από τον Ελλαδικό χώρο και θα βρίσκεται με κέντρο λίγο πιο δυτικά από τη δυτική υπηρετική χώρα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, στροβιλιζόμενο συνεχόμενα πάνω από την χώρα μας, δίνοντας αρκετά κατά τόπους, αρκετές βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, βλέπουμε ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι άστατος έως πολύ άστατος. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως εδώ μέχρι και αργά το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ανατολικό και το Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη δεν αποκλείεται να έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Αλλά και στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα κατά τόπους δεν αποκλείεται να εγκλωθούν μπόρες, βροχές ή καταιγίδες ισχυρές. Στην Βόρεια Ελλάδα ο καιρός δείχνει να είναι πιο κλειστός, πιο μουντός, πιο βροχερός, περισσότερο βροχερός από πλευράς διάρκειας και οι βροχές και οι καταιγίδες και εδώ δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να έχουν και κάποια ένταση και κάποια διάρκεια. Κάπως καλύτερα τα πράγματα στο δυτικό, κυρίως βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας, όπου τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες θα έχουμε κάποιες πιο τοπικές βροχές ή και τοπικές καταιγίδες, αλλά γενικά εδώ από την βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερά Αιτωλοκαρνανία, τα πιο δυτικά τμήματα της Υπήρου και στο βόρειο κεντρικό Ιόνιο, τα φαινόμενα σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν και μέχρι και τις βραδινές ώρες θα έχουν σταματήσει, θα πρέπει να έχουν σταματήσει περισσότερες περιοχές και θα μείνουν κάποιες μόνο τοπικές συννεφιές. Χιονοπτώσεις αρκετά πυκνές θα έλεγα, θα πρέπει να σημειώνονται εδώ στα κεντροβόρεια ορεινά τμήματα από την ορεινή Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, κυρίως πάνω από τα 1300 με 1400 μέτρα. Πιο νότιο εδώ στη Στερεά και στην Πελοπόννησο, πάνω από τα 1300 με 1500 μέτρα παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται και εκεί στις πολύ ορεινές όμως περιοχές. Θα έχουμε νοτιά στις περισσότερες περιοχές της χώρας που κατά τόπους θα είναι αρκετά ενισχυμένος, κυρίως στα 7 με 8 μποφόρ θα τα πιάσει αυτό στα ανατολικά, νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, αλλά και στην Κρήτη, στην βόρεια πλευρά του νησιού, δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν ρηπές νοτιά στα 8 και πρόσκαιρος και 9 μποφόρ. Στην Δυτική Ελλάδα, οι ανατολικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεφύγουν πάνω από τα 5 με 6 μποφόρ κατά τόπους και κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία τώρα. Βλέπουμε στα ορεινά, μεταξύ 500 και 700 μέτρων, αυτά τα ορεινά, στην υπηρετική χώρα, θα πέσει ο υδράγυρος γύρω στους 3 με 7 βαθμούς Κελσίου. Γενικά θα είναι μαλακός ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας μέσα στη νύχτα. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα έχουμε κάτω από 9 βαθμούς στα βόρεια με 13 βαθμούς στα νοτιότερα, νοτιοτολικά, νησιωτικά τμήματα. Τώρα το μεσημέρι, συγκριτικά με τα προηγούμενα 24 ώρα, μια ψύχρα θα την έχει σχεδόν παντού και εκεί φυσικά όπου θα έχουμε και περισσότερες βροχές και δυνατούς ανέμους, θα έχει έτσι και μια αίσθηση του κρύου λίγο πιο έντονη. Οκτάρια έως και εννιάρια το πολύ στις προαναφερθείς στις ορεινές περιοχές μεταξύ 500 και 700-800 μέτρων. Πάνω από τα 1300 με 1300 μέτρα η θερμοκρασία θα βρίσκεται κοντά στο 0 με 3 βαθμούς Κελσίου. Και στην υπόλοιπη χώρα γύρω στους 13 με 15 και 17 βαθμούς Κελσίου υδράγυρο στα βόρεια και στα νότια τμήματα της χώρας μας αντίστοιχα. Για να δούμε τον καιρό στην Αττική. Αναμένεται να είναι πολύ άστατος. Αυτό σημαίνει θα έχουμε και ανοίγματα αλλά και συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη, η οποία μέσα στην ημέρα θα πρέπει να δώσει κάποιες μπόρες, βροχές ή καταιγίδες που τοπικά υπάρχει πιθανότητα να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Τώρα, οι άνεμοι νοτιάδες, τα 5 και πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικότερα και στα ορεινά τμήματα του νομού, θερμοκρασία από 12 με 15 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα στο λεκανοπέδιο κατά μέσο όρο. Για την Θεσσαλονίκη τώρα και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Γερικής Μακεδονίας αναμένεται κακοκαιρία. Πιο κλειστός καιρός, πιο βροχερός και μάλιστα βροχές και καταιγίδες και εδώ μέσα στην ημέρα κατά τόπους δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Θέλει λίγο προσοχή με χιονοπτώσεις κατά τόπους και πυκνές, κυρίως εδώ στις ορεινότερες περιοχές στην Πέλα, Πιερία και η Μαθία, πάνω από τα 1200 με 1300 μέτρα κατά μέσο όρο όσον αφορά στο υψόμετρο. Και οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές, νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 6 και πρόσκαιρος και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη γύρω στους 13 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Θεσσαλονίκη αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο. Για να δούμε τώρα την Πέμπτη πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Βλέπουμε ότι τα πιο δυτικά τμήματα, εδώ δείτε τα ανοίγματα του καιρού μέχρι και το μεσημέρι,
Ιόνιο, οι παράκτιες περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Τερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου θα απολαμβάνουν και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, παρακαλώ. Το σύστημα θα έχει κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως τις ανατολικές περιοχές της χώρας μας, από την Βόρεια Ελλάδα μέχρι και την Κρήτη και στα ανατολικά υπηρετικά. Ανατολικότερα, στην ουσία της Πίνδου, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και πάλι κατά τόπους ισχυρές. Περισσότερο θα είναι βροχές στα κεντροβόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται με τη μορφή βροχών κατά διαστήματα έντονο στις κεντροβόρειες περιοχές την Πέμπτη, με χιονοπτώσεις κυρίως πάνω από τα 1.300 με 1.400 και πάλι μέτρο όσον αφορά στο υψόμετρο στις ορεινότερες περιοχές της κεντρικής και της βόρειας χώρας. Αν αφήσω την Πέμπτη να κυλήσει μέχρι και το τέλος, θα δείτε ότι κάπως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στην κεντρική και την Βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι. Θα διατηρηθούν κατά τόπους κάποιες βροχές ή καταιγίδες εδώ στα ανατολικά και τα νότια μέχρι και το βράδυ, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις γύρω στα 5 με 6 νοτιάς, μόνο στα νοτιοανατολικά στα 5 με 6 έως και 7 μποφόρ. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην Παρασκευή. Θα παρατηρήσετε ότι στα δυτικά και πάλι εδώ θα έχουμε τα μεγαλύτερα ανοίγματα στις περισσότερες περιοχές της Ηπείρου, να σταματήσω λίγο στο μεσημέρι, και στο Ιόνιο και στις παράκτιες περιοχές εδώ της Δυτικής Τερεάς, στην Ανατολοκαρνανία και στη Δυτική Πελοπόννησο. Η πιθανότητα να βρέξει είναι πολύ μικρή. Κάποια τοπική μπόρεση εκδηλωθεί στο πιο εσωτερικό κομμάτι εδώ της Δυτικής Τερεάς και στην Δυτική Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Από την Πίνδο στην ουσία, τα ανατολικότερα τμήματά της και ανατολικότερα, και πάλι ο καιρός θα είναι πιο βροχερός κατά περιόδους εδώ στα νότια. Δεν αποκλείεται να εγκλωθούν και κάποιες τοπικές καταιγίδες και κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις, και πάλι κυρίως πάνω από τα 1.100 με 1.200 μέτρα αναμένονται μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής στις κεντρικές και βόρειες ορεινές φυσικά περιοχές. Αν αφήσω την Παρασκευή να κυλήσει μέχρι και το τέλος, θα δείτε ότι κάποιες χιονοπτώσεις μέχρι και το βράδυ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και στα υπόλοιπα ορεινά, ακόμα και πάνω από τα 1.200 με 1.300 μέτρα. Θα κρυώσει τελικά ο καιρός, όπως όλα δείχνει, κυρίως από την Παρασκευή το βράδυ και από τα βόρεια. Και αυτό θα οφείλεται στους βοριάδες, οι οποίοι από το απόγευμα προς το βράδυ της Παρασκευής θα αρχίσουν να ενισχύονται στα δυτικά και τα βόρεια στα 6 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής, ο βόρειος άνεμος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 5 με 6 μποφόρ. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά στην εξέλιξη του καιρού για το Σάββατο. Και σας έλεγα χθες ότι το Σάββατο φαινόταν ότι θα βελτιωθεί ο καιρός από τα βόρεια δυτικά προς τα νότιο-ανατολικά. Ναι. Φαίνεται να το κάνει αυτό από πλευράς φαινομένων. Παρ' όλα αυτά, θα αργήσει λίγο, από όσο έλεγα χθες, αυτή η βελτίωση κατά τη διάρκεια του Σαββάτου με τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Δεν αποκλείεται μέχρι και το μεσημέρι να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις, ακόμα και πάνω από τα 800 με 900 μέτρα στα ορεινά. Οι βροχές θα διατηρηθούν εδώ μέχρι και το μεσημέρι στα ανατολικά και τα νότια. Κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις προς το απόγευμα και το βράδυ δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμα και στα ορεινά τμήματα της Κρήτης πάνω από τα 1.300 μέτρα. Δείτε τώρα το Σάββατο πώς θα εξελιχθεί μετά το μεσημέρι. Στα δυτικά ο καιρός θα ανοίξει. Προς το βράδυ αναμένονται μεγάλα ανοίγματα του καιρού στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια, ενώ οι βροχές δείχνουν να διατηρούνται στο Αιγαίο και γύρω από το Πέλαγος. Ο βοριάς το Σάββατο φαίνεται να είναι και δυνατός και αρκετά κρύος. Και δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 7 κατά τόπους και τα 8 μποφόρ με τα τελευταία, επαναλαμβάνω, προγνωστικά στοιχεία. Να δούμε τις θερμοκρασίες. Πέμπτη, βλέπετε, δεν αλλάζει η θερμοκρασία. Την Παρασκευή θα παρουσιάσει κάποια πολύ μικρή άνοδο εκεί όπου θα ανοίξει λίγο ο καιρός και θα έχουμε κάποια μικρό ανοίγματα στα δυτικά και υπηρετικά τμήματα μέσα στην ημέρα. Εδώ στα όμως με τις περισσότερες συννεφιές και τα φαινόμενα θα έχει μια ψύχρα, όπως σας έδειξα προηγουμένως. Και το Σάββατο, χθες σας έδειξα κοντά στους 16 με 17 βαθμούς ότι θα ανέβαινε ο υδράγυρος στα υπηρετικά. Δεν ισχύει αυτό, να το τονίσουμε. Το Σάββατο φαίνεται να έχει μια ψύχρα έως και ελαφρώς κρύο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μέγιστες τιμές στους 9 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά έως και 15 βαθμοί δεν αποκλείονται. Γιατί θα γίνει αυτό? Βλέπουμε λοιπόν τις λευκές αποχρώσεις. Αυτές είναι αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής διαταραχής, η οποία θα προκαλέσει αυτές τις βροχές και τις καταιγίδες, αλλά και τους δυνατούς ανέμους. Αυτό μέχρι και την Παρασκευή, βλέπετε, και την μέρα αυτή. Γενικά θα έχει περισσότερη ψύχρα στις περισσότερες περιοχές, κυρίως της ηπειρωτικής χώρας. Και το Σάββατο, σας έδειξα χθες ότι θα έρχονταν κάπως πιο θερμές αέριες μάζες από τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο και θα κινούνταν ανατολικότερα, τόσο ανατολικά, ώστε θα ανέβαζαν έστω και πρόσκαιρα τη θερμοκρασία στην περιοχή μας. Αντίθετα, τα τελευταία στοιχεία θέλουν να προλαβαίνουν αυτές τις θερμές αέριες μάζες. Πιο ψυχρές αέριες μάζες από την κεντροβόρεια Ευρώπη θα κατέβουν ως ένας αέρινος χύμαρος πιο γρήγορα στα Βαλκάνια και φαίνεται να προλαβαίνουν να κατεβαίνουν το Σάββατο πάνω από την Ελλάδα, διατηρώντας και ρίχνοντας λίγο τη θερμοκρασία σε πιο, να θέλετε, φθινοπορεινοχειμωνιάτικα. Θα τα χαρακτήριζα κάπως σε επίπεδο που σας έδειξα, εξαιτίας των βοριάδων η ψύχρα ή και ελαφρώς το κρύο θα είναι αισθητά. Φυσικά θα έχουμε λεπτομέρειες και στα επόμενα δελτία καιρού εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Μεγάλο ευχαριστώ που αφιερώσετε και απόψε λίγο από τον πολύτιμό σας χρόνο για να μας παρακολουθήσετε και να μην χάσετε τον καιρό σας και αύριο πάλι την ίδια ώρα εδώ. Να είστε όλοι καλά.